Συνάδελφοι, πήγαμε στην πρεσβεία, αντιπροσωπεία, τα σωματεία. Καταθέσαμε το ψήφισμα. Μας υποδέχθηκε εκεί στην είσοδο μέσα από τα κάγκελα ο πρέσβης, στον οποίο μεταφέραμε αυτά που αναφέρουμε και στο ψήφισμα, ότι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό του Καζακστάν, που δέχθηκε αυτή τη βάρβαρη καταστολή. Ο λαός αυτός ο οποίος αγωνίζεται δίκαια για τη βλέψη της αυξήσης στην ενέργεια, βλέπει την ιδιωτικοποίηση του πλούτου της χώρας, και στεκόμαστε δίπλα του και σε όχι μόνο σε αυτόν, αλλά σε κάθε λαό που αγωνίζεται. Το δεύτερο ψήφισμα, εκείνος μας έδωσε ένα φάκελο με τοποθέτηση του Προέδρου του Καζακστάν, διότι ήταν κάποιες διαδηλώσεις, λέει, οι οποίες ξεκίνησαν ελληνικά και μετά εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα και για το λαό του Καζακστάν. Είναι ένα βήμα εργατικής λαϊκής πάλης που πρέπει να δίνει διδάγματα και για το λαό του Καζακστάν αλλά και άλλους λαούς, για το ότι πρέπει να υπάρχει οργανωμένος, πειθαρχημένος, ριζοσπαστικός αγώνας κοντά στα μονοπόλια, κοντά στις ειδικοποιήσεις του φυσικού πλούτου, για να γίνει κυρίαρχος ο κάθε λαός στη χώρα του και να κατέχει αυτό το πλούτο και να ευημερεί και όχι να παθαίνει αυτό που παθαίνουν σήμερα οι λαοί, δηλαδή να η ενεργειακή φτώχεια, η εξαθλίωση, η πείνα και η δυστυχία, να δουλεύει στον πρώτο βράδυ και να μην φτάνουν λεφτά όπως γίνεται και στη χώρα μας. Και δεν είναι μακριά η κατάσταση αυτή που βιώνουν εκεί με τη δικιά μας, γιατί στη χώρα μας, συνάδελφοι, η ενεργειακή φτώχεια έχει φέρει 72-75 νεκρούς λόγω της αδυναμίας ανθρώπων να ζεσταθούν και με πρόκειρες κατασκευές κλέβονται μέσα στα σπίτια τους. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καν ρεύμα. Το ρεύμα, όπως έχετε δει, διπλασιάστηκε. Θα έχουμε μεγάλο ψημένο πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα και με τις αυξήσεις ψίχουλα που δεν είναι αυξήσεις. Καταλαβαίνετε όλοι ότι θα δυσκολεύσει η ζωή των εργαζόμενων, εκτός και αν καθορίσουν την πάλη τους δίπλα και πλάι στα συνδικάτα για συλλογικές συμβάσεις, για δικαιώματα, για να μπορέσουμε να βάλουμε μπρος για ριζοσπαστικές αλλαγές, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την κοινωνία αυτή που πραγματικά μπορούμε να είμαστε ήσυχοι και ήρεμοι και να δουλεύουμε και να παράγουμε με βάση τις ανάγκες μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στους αγώνες.